75% αφορολόγητο είναι, δεν έχετε. Να επισκεφτείτε το Προεδρείο της Βουλής και να πάρετε πραγματικά στοιχεία. Μην το λέτε, αυτό διότι είναι πρόκληση και ειδικά εσείς, μην το λέτε εσείς αυτό. Είναι πρόκληση, μην το λέτε εσείς αυτό. Λοιπόν, είσαστε δίκαιος άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν για το 2014 να έχουμε όλοι μειώσεις μισθών και εσείς να παραμένει ακέραιη αποζημίωση. Εγώ θα σας πω κάτι. Έχω βγει, έχω τα κότσια και έχω βγει μέσα στη Βουλή και είπα ότι αν είναι να πάρω 2.000 σαν βουλευτής, δεν θα πάω, δεν θα είμαι βουλευτής. Να σας πω κάτι άλλο, κύριε Τζαμτζή. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θα γίνω βουλευτής γιατί εγώ δεν είμαι πλούσιος. Αν θέλετε λοιπόν στη Βουλή μόνο πλουσίους, για να μην περνάει τίποτα. Δεν περνάει αυτό, δεν περνάει αυτό. Δεν περνάει αυτό, δεν περνάει αυτό, δεν περνάει αυτό. Δεν περνάει αυτό. Τότε θέλω ικανοποιητικό μισθό και για τον υπάλληλο που μαζεύει τα σκουπίδια και για τον γιατρό και για τον εκπαιδευτικό και για όλους. Δεν είναι δυνατόν να τους κόβετε. Δεν τους πετσοκόψατε τους μισθούς σε όλους. Και να σας πω και κάτι άλλο, αφού μιλάμε για δίκαιο φορολογικό σύστημα. Και να συμφωνούσα αυτό, να σας πω και κάτι άλλο. Ακούστε με αυτό, ακούστε με γιατί είναι σημαντικό. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή μιλάτε για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και ότι η πατρίδα έχει ανάγκη από τους φόρους. Εσείς παίρνετε επίδομα για το έξοδο του γραφείου σας, παίρνετε. Έχετε και αφορολόγητο για τα έξοδα του γραφείου σας, έχετε. Όχι. Έχετε. Όχι. Δεν όχι. Έχετε. Όχι. Δεν έχετε εσείς φοροαπαλλαγές. Δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακούστε με. Πέστε Τίνο, μίλανε Τίνο. Κύριε Τζαμτζή, το επίδομα αυτό που παίρνετε είναι αφορολόγητο. Αυτό σας λέω ότι είναι αφορολόγητο αυτό. Πώς ζείτε με 5.400. Μην το λέμε τώρα πριν 5.400 στον κόσμο και ξεσκοθεί. Να εξηγήσουμε κάτι. Πώς ζείτε, να μας κύριε Τζαμτζή, είναι άνεργοι και εσείς μιλάτε ότι παίρνετε 5.400 και το λέτε. Προσέξτε, εγώ δεν... Σας απαντήσω πώς ζούμε. Μην με υποχρεώνετε να υπερβώ τα όρια του λαϊκισμού, αλλά θέλω να σας πω. Και χωρίς εξαλωσύνες. Γιατί, εσείς, γιατί εσείς, δεν είναι υπερβολή, εσείς, ότι υπάρχουν συνάδελφοι εσείς, που δεν έχουν λεφτά και επιτρέψτε μου την έκφραση, ξεραίνουν και το σκατό τους. Που να δείτε τι γίνεται με ξεραμένο σκατό με το 70% του ελληνικού λαού. Δηλαδή το λέτε σε αυτούς που παίρνουν τώρα. Είμαι κάθε μέρα μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό. Εσείς, προσέξτε, εσείς κύριε Τζαμτζή μπορεί να ανήκετε στην κατηγορία των. Εσείς μπορεί να ανήκετε στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και πλούσιοι και παιδιά τα οποία δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Και το πρώτο ένσημο που κόλλησαν ήταν στη Βουλή και το τελευταίο ένσημο που κόλλησαν ήταν στη Βουλή. Τους ξέρετε τώρα. Από 10 χρονών μεγάλωσα μέσα στα χωράφια. Δεν μιλάω για εσάς, μην το παίρνετε προσωπικά. Δεν μιλάω για εσάς. Μιλάω σε ένα εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μην υπερασπίζεστε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σαν και εσάς.